Μα ακριβώς αυτή η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το να μην δείξει καμία στήριξη, καμία συμμετοχή, καμία στήριξη, καμία ανοχή απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Πώς το ξέρετε ότι θα είναι αντιλαϊκή? Το ξέρει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Αυτός που σήμερα αντιλαμβάνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ... Το 92% του λαού είναι, λοιπόν, μαζοχιστές και θέλουν αντιλαϊκές εκλογές. Το υποψιάζεται, λοιπόν, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού που σήμερα, αν τους ρωτήσεις, αν περιμένουν κάτι να αλλάξει στη ζωή τους από τις εκλογές, ξέρουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι σήμερα υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση. Παρά το ότι λέγεται προεκλογικά. Ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση για κυβερνησία, το λέει ο κ. Κουτσούμπα συνέχεια. Βεβαίως δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχει, λέμε, αυτή η δυνατότητα να φτιαχτεί η κυβέρνηση, γιατί, αν θέλετε, είναι κοινό το αντιλαϊκό του πρόγραμμα. Στα βασικά, στα κρίσιμα, στα στρατηγικά ζητήματα συμφωνούν. Από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε. Να το πιάσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, για παράδειγμα. Διαφωνούν γιατί που θα πάνε τα λεφτά. Ναι, αλλά τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης τις έχουν ψηφίσει όλοι. Τα προαπαιτούμενα που είναι στην αναμονή για να υλοποιηθούν θα τα ψηφίσει όποια κυβέρνηση και αν προκύψει την επόμενη μέρα των εκλογών. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι ζεστό χρήμα που θα έρθει στις τσέπες του λαού. Είναι ζεστό χρήμα που βγαίνει από τις τσέπες του λαού. Και θα φορτωθεί. Τα λεφτά του RRF είναι το ίδιο με το να διαχειριστούν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και θα φορτωθεί. Στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους θα καταλήξουν. Και αν θέλετε, ο καυγάς μεταξύ τους είναι ακριβώς σε ποιους θα καταλήξουν. Και εδώ δεν πρόκειται για, ξέρετε. Για τη μοιρασιά, δεν δηλαδή. Δεν χαρίζει κανένας. Χρέος θα είναι που θα έρθει να το πληρώσει ο λαός. Και ένα σωρό άλλα ζητήματα βεβαίως. Γιατί έχει σημασία τότε ένα ισχυρό κουκουέ και μια αδύναμη κυβέρνηση? Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό. Επειδή αυτή η κυβέρνηση έχει ήδη στο σιρτάρι και περιμένει να υλοποιήσει όλα αυτά τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα και άλλα πολλά, όπως για παράδειγμα τις δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εμπλέκουν τη χώρα μας σε όλο και πιο επικίνδυνα σχέδια. Σας θυμίζω την ενεργή εμπλοκή της χώρας μας σε έναν πόλεμο που δεν λέει να τελειώσει και βεβαίως δεν θα τελειώσει. Με μεγάλες συνέπειες και με ευθύνη όλων τους έχει γίνει όλη η χώρα ένας μεγάλος στόχος αντιπίνων, γεμίζοντας από πάνω μέχρι κάτω με βάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, όλα στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτά είναι τα κρίσιμα, τα βασικά, τα στρατηγικά στα οποία συμφωνούν. Άρα ο λογαριασμός για όλα αυτά θα έρθει στο λαό και ο λαός το ξέρει. Γι' αυτό εμπιστεύεται όλο και περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί θέλει να είναι δυνατό την επόμενη μέρα για να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά, για να μπορέσει να τους πολεμήσει. Και ξέρετε, αυτή η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σήμερα γίνεται κριτήριο ψήφου για όλο και περισσότερο κόσμο που ξέρει ότι τα προηγούμενα 4 χρόνια απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στους αντιλαϊκούς νόμους της ήταν το ΚΚΕ που έμπαινε μπροστά προκειμένου να οργανωθεί η πάλη του λαού και όχι αυτή που μέσα στη Βουλή κατά 50% ο ΣΥΡΙΖΑ και κατά 70% ναι, το ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν για απομονωτισμό, ψήφιζαν με τους νόμους. Ξέρετε, οι κομμουνιστές που είναι μέσα στο λαό, που είναι μέσα στα εργατικά σωματεία, όχι μόνο απομονωμένοι δεν είναι, είναι μέσα και μέρος μιας μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Και σας θυμίζω ότι αυτά τα 4 χρόνια γνωρίσαμε μεγαλειώδεις κινητοποίησεις στη χώρα μας, εμβληματικούς αγώνες. Τους αγώνες στο λιμάνι της Κόσκο, σε αυτό το γκέτο για να υπάρχουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν δουλειά. Σας θυμίζω τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του λαού μας για το έγκλημα στα Τέμπη, που αν κάποιος σήμερα μπορεί να πει ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας και να δικαιωθεί, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κύριε Καούκη, γιατί επίσης, έχει να πάμε συμπαθάτε με για να δείτε ένα ζήτημα πώς συναντιούνται τα υπόλοιπα κόμματα σε ζητήματα στρατηγικά. Χτες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του είπε ότι θα συζητούσε την δημιουργία πανεπιστημίων ιδιωτικών τύπου Χάρβαρτ στην Ελλάδα. Που σημαίνει, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, όχι μόνο για την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά την ίδια ώρα υιοθετεί και μια επιχειρηματολογία που είχε η Νέα Δημοκρατία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή. Είναι κακό δηλαδή να έχουμε ένα πανεπιστήμιο Χάρβαρτ, είναι τύπου κακό, Χάρβαρτ εδώ στην Ελλάδα. Είναι κακό για τα, παιδιά Χάρβαρτ, του λαού, για τα παιδιά του λαού να υπάρχουν ιδιωτικά, να υπάρχει εμπορευματοποιημένη μόρφωση. Λοιπόν, είναι πολύ ακριβό. Εμείς ξέρετε, είμαστε το μοναδικό κόμμα. Στην παρέα. Είμαστε το μοναδικό κόμμα
που σε τομείς, που σε αυτούς τους τομείς, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, είμαστε ενάντια στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί ο καθένας βλέπει που έχει οδηγήσει τη μόρφωση των παιδιών μας. Εγώ σας έφερα ένα παράδειγμα πώς συναντιούνται. Κυρία Παναγιωτοπούλου, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο προφανώς το θεωρείται αστικό, προφανώς θεωρείται μάλλον ότι είναι μέσα στο DNA του να παράγει αυτές όλες τις παθογένειες. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα ακούσω. Αλλά πώς θα γίνει να σας πω κάτι, επιβεβαιώνεται, μέχρι να έρθει το κουμπί στην εκτουσία να φτιάξει το κράτος. Επιβεβαιώνεται λοιπόν, επιβεβαιώνεται ότι με όλες τις κυβερνήσεις ο λαός μας είχε απέναντί του ένα κράτος ταξικό, εχθρικό. Αν σκεφτείτε ότι την ίδια ώρα που μπορούσε να ήταν ταχύτατο ώστε να λύνει ζητήματα που αφορούσαν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ταχύτατο, την ίδια στιγμή ήταν αργό και ανίκανο όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες. Την προστασία, για παράδειγμα, της ζωής του λαού. Πού ήταν, για παράδειγμα, αυτό το κράτος στις πλημμύρες στη Μάντρα, στις πυρκαγιές στο Μάτι, στο μεγάλο έγκλημα των Τεμπών και σε ένα σωρό άλλες φυσικές καταστροφές, όπου όλα αυτά, η προστασία της ζωής του λαού, θεωρούνταν κόστος. Λοιπόν, βεβαίως εμείς έχουμε αυτή την αντίληψη ότι αυτό το κράτος υπηρετεί ένα συγκεκριμένο σύστημα και μια συγκεκριμένη τάξη σε αυτή την. Αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Όμως την ίδια στιγμή. Ακούστε με, όμως. Το κατανοούν, το βλέπουν μπροστά τους χειροπιαστά. Να σας πω κάτι. Την ίδια στιγμή όμως, για παράδειγμα, διεκδικούμε στο να υπάρχουν ανάσες ανακούφισης και από αυτό το κράτος. Δηλαδή, να σας πω, για παράδειγμα, διεκδικούμε μέτρα προστασίας της ζωής του λαού. Έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, η αντιπυρική προστασία, η αντιπυρική περίοδος. Διεκδικούμε να υπάρχουν μέτρα ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε μεγάλα θύματα, να μην έχουμε ξανά μεγάλες καταστροφές. Διεκδικούμε, για παράδειγμα, από αυτό το κράτος να υπάρχει προστασία, για παράδειγμα, των γυναικών, των παιδιών. Διεκδικούμε, αν θέλετε, προσλήψεις, για παράδειγμα, στην παιδεία, όπου λείπουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, ή στα νοσοκομεία, όπου λείπουν χιλιάδες γιατροί. Όμως, εμείς όλα αυτά. Συγγνώμη για τη διακοπή, διεκδικείται από την κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση θα είναι αυτή, όμως? Από όλες τις κυβερνήσεις και από εσάς. Γιατί μην μου πείτε. Δεν σας ενδιαφέρει ποια κυβέρνηση θα είναι? Βεβαίως μας ενδιαφέρει, για να ξέρουμε ποιον θα πολεμήσουμε. Κύριε Αλεξιάδη, εμάς μας ενδιαφέρει γιατί θέλουμε να ξέρουμε ποιον θα πολεμήσουμε. Οπότε ποια είναι? Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση, εμείς θα σας πολεμήσουμε. Και ξέρετε γιατί θα σας πολεμήσουμε? Γιατί η πολιτική σας είναι βαθιά εχθρική για το λαό. Εμάς μας. Βέβαια, ολονών σας. Και σήμερα, κι αν ένας κόσμος σήμερα. Πρώην ψηφοφόροι σας εγκαταλείπουν και προσβλέπουν στο ΚΚΕ, ξέρετε γιατί? Είναι γιατί συναντηθήκαμε στους αγώνες, σε όλους αυτούς τους αγώνες που εσείς θέλατε να βάλετε πάγο και λέγατε, θυμάστε τι λέγατε στην πανδημία, θα λογαριαστούμε μετά. Και κάνατε προτάσεις υπουργών κοινής αποδοχής. Και κάνατε προτάσεις υπουργών κοινής αποδοχής, κύριε Αλεξιάδη. Όταν εμείς δίναμε τη μάχη στους χώρους δουλειάς να υπάρχουν στην μέτρα προστασίας, δίναμε τη μάχη. Σε μια πανδημία. Μπορείτε λοιπόν να τα βρείτε. Σε μια πανδημία. Μπορείτε λοιπόν να τα βρείτε. Ούτε στην πανδημία το ΚΚΕ. Μπορείτε λοιπόν στην πανδημία το ΚΚΕ. Στην πανδημία το ΚΚΕ μπήκε μπροστά με όλες τις δυνάμεις για να μην, έχει απώλειες ο λαός μας. Και ξέρετε κάτι. Λοιπόν. Κύριε Αλεξιάδη, είχα σκοπό να το ρωτήσω στο ΚΚΕ. Αν προκύψει μια εθνική ανάγκη, όντως. Δεν ξέρω αν το έθεσε σκοπτικά ο κύριος Αλεξιάδης. Εγώ το θέτω ρεαλιστικά και με παρησία. Έχουμε άλλο κριτήριο. Θα μπορέσετε να συνεργαστείτε. Έχουμε άλλο κριτήριο, τι είναι εθνική ανάγκη. Γιατί ξέρετε το εθνικό. Μια εθνική κρίση. Κάθε μια φορά, κρίση με την Τουρκία. Κάθε λένε φορά. Τώρα. Για το 1990 και την κυβέρνηση Ανετάκη και την κάθαρση έχετε μετανιώσει? Έχουμε τώρα βγάλει τα συμπεράσματά μας. Και γι' αυτό έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας και δεν θεωρούμε ότι, πώς το λένε, ήταν και προς όφελος. Σε κάθε περίπτωση όμως, να ξέρετε ότι αυτό που μπορεί να ονομάζουν εθνικό, στην πραγματικότητα είναι το ταξικό. Το ταξικό συμφέρον, μάλιστα, του μεγάλου κεφαλαίου. Και ο λαός μας δεν έχει καμία, αν θέλετε, κανένα συμφέρον να μπει κάτω από αυτό. Έχει τις δικές του ανάγκες, έχει τα δικά του ζητήματα και αυτά πρέπει να βάλει μπροστά για να ικανοποιήσει. Απέναντι βεβαίως και στην όποια κυβέρνηση φτιάξουν την επόμενη μέρα. Εσείς τι λέτε? Επιμένετε ότι έρχεται υπερμνημόνιο, είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς το εξηγείτε αυτό, πώς τεκμαίρετε αυτό που λέτε?
Υπερμνημόνιο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό πήγα να πω. Δεν έρχεται, έχει έρθει σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα. Υπάρχουν λοιπόν, και άλλα όμως που έχουν πρέπει ήδη, να... Έχουν ήδη υλοποιηθεί ψηφιστή. Προφανώς εννοείται περίπου... τους όρους εκταμιεύσεων στον δόσο. Βεβαίως. Αυτό το χαρακτήρα έχει. Πείτε ένα παράδειγμα, είναι αυτοί οι επαχθείς όροι που περιλαμβάνονται και συνοδεύουν τις εκταμιεύσεις. Να σας πω, για παράδειγμα, ιδιωτικοποίηση του νερού. Άλλου είδους ιδιωτικοποίηση. Είπε ότι δεν έκανε. Όταν λοιπόν πηγαίνεις στο νερό και νομοθετείς μία αριθμιστική αρχή, αντιλαμβάνεται κανείς ποια θα είναι η συνέχεια. Και αν δει κανείς τον τομέα της ίδρευσης, ακολουθείται ακριβώς το μοντέλο των σιδηροδρόμων και τις ενέργειες που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε με το έγκλημα στα Τέμπη. Απλώς υπάρχει μια διαφορά ότι στο νερό υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εντάξει, ακούστε όμως λίγο. Δεν είναι εντάξει, είναι απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Λοιπόν, ακούστε όμως λίγο, για να είμαστε έτσι, όταν μιλάμε, εγώ δεν λέω μόνο, δεν θα αναφέρω μόνο αυτό που αναφέρατε κι εσείς, τις προειδοποιήσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ότι τέλος πάντων ό,τι λέγεται προεκλογικά δεν θα ισχύσει, γιατί εδώ υπάρχουν οι ανάγκες των δημοσιονομικών, της δημοσιονομικής σταθερότητας και ισορροπίας. Εγώ βάζω ένα κριτήριο. Όταν για παράδειγμα μιλούν για κοστολογημένο πρόγραμμα, ο κόσμος που το ακούει πρέπει να ξέρει ότι ήδη έχουν κοστολογήσει τις ανάγκες του, τις βασικές του ανάγκες και τις έχουν βγάλει από τα προγράμματά τους. Πώς κοστολογείται, για παράδειγμα, σήμερα η ανάγκη ενός νέου ανθρώπου να έχει έναν αξιοπρεπή μισθό και να μπορεί να ζήσει. Η ανάγκη μιας οικογένειας να πηγαίνουν τα παιδιά της σχολείο χωρίς να πληρώνει ούτε ένα ευρώ, να μπορεί να βρει, αν θέλετε, τη δυνατότητα να γιατρευτεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Αυτά που είναι στοιχειώδεις ανάγκες και μπορείς να τις έχεις στον 21ο αιώνα, αυτά δεν υπάρχουν στα προγράμματα των άλλων κομμάτων. Mm-hmm. Έχουν ήδη κοστολογηθεί και έχουν βγει εκτός. Μιλάμε για τις σύγχρονες ανάγκες, για αυτά που μπορεί να έχει ο λαός μας σήμερα. Σήμερα. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Για να σας πω, λοιπόν. Άξονα, ένα ερώτημα θα δείτε ότι έχει σημασία, γιατί πονάει πάρα πολύ τον πολίτη και τον κόσμο. Είναι το ζήτημα των πληστηριασμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει ανοιχτά και λέει ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ακυρώνω τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Δεν είναι ένα σημείο σύγκλησης η πρόταση. Να σας θυμίσω, λοιπόν, πέρα από τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των πληστηριασμών, ποιος παρέδωσε στα Founds τα κόκκινα δάνεια κτλ. Ποιος έκανε ιδιώνυμο τους αγώνες ενάντια στους πληστηριασμούς. Να σας θυμίσω, λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση νόμου στη Βουλή για να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Και μπορεί να σας... Καλά, η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα σημείο σύγκλησης. Μα σας λέω, για πείτε μου λοιπόν, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε μια κουβέντα να πει και απέρριψε την πρόταση νόμου που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός μας. Η κυβέρνηση λοιπόν είχε κάθε λόγο να απορρίψει, να μην κάνει δεκτή μια τέτοια πρόταση νόμου. Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Σας λέω, είναι ψέματα, υπάρχουν πρακτικά. Και επίσης, κύριε Αλεξιάδη, επίσης υπάρχει και η καθημερινή πρακτική. Μάλιστα. Υπάρχει καθημερινή πρακτική των βουλευτών του ΚΚΕ και των άλλων στελεχών του κόμματός μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, εκεί όπου ακυρώνονται στην πράξη πληστηριασμοί. Εμείς που είμαστε για διακοπές. Εκεί που ακυρώνονται στην πράξη. Και ξέρετε, υπάρχουν στελέχη του κόμματός μας ακριβώς για αυτή τους τη δράση. Έχουν φορτωμένο στην πλάτη τους το μισό ποινικό κώδικα. Μάλιστα. Και αυτή τη μάχη θα δώσουμε και ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος θα είναι την επόμενη μέρα στο πλευρό του για να ακυρώνει τέτοιου είδους τους πληστηριασμούς, ποιος θα είναι στο πλευρό του για να μην χάνει το σπίτι της λαϊκής οικογένειας και ποιος θα είναι απέναντι. Πώς γίνεται? Το κουκουέ είναι γενικά και αόριστε κατά των πληστηριασμών. Των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, κύριε Αλεξιάδη. Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Και βάζουμε και εισοδηματικά κριτήρια. Βάζουμε και εισοδηματικά κριτήρια. Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Και την πόρτα στο Μητσοτάκη, στο Μαξίμου, εσείς την ανοίξατε, κύριε Αλεξιάδη. Όταν νομοποιήσετε τα μνημόνια στη συνείδηση του λαού. Τα έχετε ξεχάσει. Την πόρτα στο Μητσοτάκη, στο Μαξίμου, εσείς την ανοίξατε. Όταν νομοποιήσατε στη συνείδηση του λαού τα μνημόνια. Θυμάστε? Για να μην σας πω, κύριε Αλεξιάδη. Τους νόμους, τους εμβληματικούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίσατε. Τους εμβληματικούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας. Το μισό νόμο Χατζηδάκη. Εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλον αυτόν τον κόσμο που απογοητευμένους από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα
που διαπιστώνει βεβαίως ότι βρίσκονται στην ίδια γραμμή, όταν τους ρωτάς αν σκέφτεσαι να ψηφίσεις το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, απαντούν ναι. Εμείς λοιπόν σε όλο αυτόν τον κόσμο του λέμε αυτή τη σκέψη να την κάνει απόφαση και την απόφαση να την κάνει πράξη. Γιατί θα είμαστε εδώ την επόμενη μέρα των εκλογών, όπως ήμασταν και όλο το προηγούμενο διάστημα, να αντιπαλέψουμε τα χειρότερα που έρχονται, να εμποδίσουμε και να έχουμε και κατακτήσεις. Γιατί, αν θέλετε, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, θα το κερδίσουμε με τον αγώνα μας, όπως αποδείχθηκε 4 χρόνια τώρα, και δεν θα μας το δώσει καμία κυβέρνηση. Αλίμονο, αν περιμέναμε από την οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση.